Α, είναι η δηλώση του Υπουργού Εσωτερικών. Ετοιμάζεται να δούμε τι αποφασίστηκε. Περιμένουμε ακόμα να ετοιμαστούν και όλοι οι συνάδελφοι. Χαμογελάει ο Υπουργός, μάλλον με ικανοποίηση. Άρα θεωρούμε ότι έχει συμφωνηθεί το πλαίσιο κάτω από το οποίο, μέσα στο οποίο μάλλον θα κινηθούν τα μεγάλα κόμματα, τουλάχιστον κύριε Αγγελίδη, έτσι δεν είναι? Εάν δεν αφισβητηθεί και αυτό βέβαια. Και αυτό μπορεί. Για να έχουμε το ένα μάτι στον Υπουργό Εσωτερικών και το άλλο εδώ στο στούντιο. Θέλει ένα λεπτό να τον κρατήσουμε στο πλάνο μας όμως, μέχρι να συνεννοηθούν. Μπορεί να αφισβητηθεί και αυτό? Βεβαίως, διότι το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε είναι καθιερωμένο από το Σύνταγμα. Η νομοθεσία υπάρχει. Η τροποποίηση τώρα που επέρχεται για την νομοθεσία με την παράταση ουσιαστικά δίνει δημοτικές εξουσίες, κοινοτικές εξουσίες από τον ίδιο τον νομοθέτη. Αυτό αποτελεί στέρηση δικαιώματος του εκλέγει και εκλέγεστε και παράλληλα ίσως με τη συμμετοχή της εκτελεστικής εξουσίας ανάμειξης στη διάκριση των εξουσιών. Άρα μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να κατέλθει, ένας υποψήφιος, μπορεί να πάει, ποιον θα πάει? Όχι, στα δικαστήρια? Όχι, θα αφισβητήσει αποφάσεις του Δημαρχείου μετά την πάροδο της θητείας. Δηλαδή με την παράταση που αρχίζει από το Γενάρη. Διακόπτουμε, πάμε στον Υπουργό Εσωτερικών. Πάμε να τον ακούσουμε. Των κοινοβουλευτικών κομμάτων και της κυβέρνησης, θεωρώ ότι η σημερινή μέρα είναι εξαιρετικά σημαντική. Από την άποψη ότι με στόχων και ορίζοντα, το γεγονός ότι πρέπει να υπηρετήσουμε επιτέλους και να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα είναι η μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, μιας τοπικής αυτοδιοίκησης που αντιμετωπίζει σωρία προβλημάτων, μιας τοπικής αυτοδιοίκησης η οποία έχει ιεραρχηθεί πολύ ψηλά στις προτεραιότητες όχι μόνο της κυβέρνησης αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αναγκαιότητά της να μεταρρυθμιστεί εκ βάθρων. Σήμερα και αφού αφουγκραστήκαμε όλο αυτό το διάστημα και τα θέλω των κοινοβουλευτικών κομμάτων, και παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα με σαφήνεια κατέθεσε στη Βουλή, πέραν από την συγκεκριμένη μεθοδολογία και εισήγηση για τη μετάβαση στη νέα εποχή, από αυτήν που περιλάμβαναν στα νομοσχέδια και μια πρόσθετη εισήγηση για να ακριβώς να δώσουμε διευκόλυνση για να φτάσουμε στον τελικό στόχο, μετά από τις διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών με το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων, έχουμε καταθέσει σήμερα στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής 3 τροποποιητικά νομοσχέδια με τα οποία προκρίνεται η παράταση της θητείας των υφιστάμενων εκλεγμένων στην τοπική αυτοδιοίκηση για μια περίοδο περίπου 30 μηνών μέχρι τη διενέργεια των επόμενων ευρωεκλογών του 2024. Μια παράταση η οποία υπηρετεί απόλυτα των σκοπών της υλοποίησης της μεταρρύθμισης, και μέσα από την συζήτηση που έγινε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή και την κατάρθρο συζήτηση, επειδή ζητήσαμε να είναι κατεπίγουσα η συζήτηση, έχει ολοκληρωθεί και η κατάρθρο και το απόγευμα θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια τα 3 μεταρρυθμιστικά και τροποποιητικά νομοσχέδια για να ψηφιστεί από την Ολομέλεια του Σώματος αυτόν το οποίο μόλις έχω προαναφέρει, η επέκταση της θητείας των αρχόντων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ώστε από κοινού πλέον όλοι μαζί και μακριά από τις τριβές που δημιουργεί μια εκλογική διαδικασία, να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να εφαρμόσουμε τη μεταρρύθμιση. Για να γίνει όμως πράξη αυτό, θα πρέπει προηγούμενα και μετά την σημερινή ημέρα και εφόσον θα ψηφιστεί τα συγκεκριμένα τροποποιητικά νομοσχέδια, έχει υπάρξει μια δέσμευση εκ μέρους τουλάχιστον της πλειοψηφίας των κοινοβουλευτικών κομμάτων ότι θα αρχίσει μια εντατική συζήτηση των 3 νομοσχεδίων επί των θεμάτων που παραμένουν σε εκκρεμότητα από τις 30 του Σεπτέμβρη, ώστε μέσα σε ένα διάστημα το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνά την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο. Η κυβέρνηση το έκανε πιο σαφές. Η δική μας εισήγηση είναι ότι θα πρέπει να έχουμε οριστική ψήφιση των 3 μεταρρυθμιστικών νομοσχεδίων μέχρι 30 Νοεμβρίου, δηλαδή πριν από την έναρξη της ημερομηνίας των προϋπολογισμών. Ο Δεκέμβριος είναι γνωστό ότι είναι
ο μήνας των προϋπολογισμών, της συζήτησης και της τοποθέτησης των προϋπολογισμών, άρα τα κόμματα θα είναι επικεντρωμένα στο συγκεκριμένο θέμα. Ως εκ τούτου έχω εισηγηθεί ότι θα πρέπει μέχρι 30 Νοεμβρίου να έχουν ολοκληρωθεί και ψηφιστεί τα τρία νομοθετήματα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να πω ότι πλήστα όσα των κοινοβουλευτικών κομμάτων είχαν διαφορετική άποψη, ζητούσαν ακόμη μικρότερο χρονικό διάστημα. Επομένως, θεωρώ ότι είμαστε όλοι στην ίδια γραμμή. Θεωρώ ότι όλοι αντικρίζουμε τη μεγάλη εικόνα, που η μεγάλη εικόνα, επαναλαμβάνω, δεν είναι τα επιμέρους θέματα, αλλά είναι η ψήφιση αυτής της τεράστιας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. Και ως εκ τούτου θα ήμουν αγνώμων εάν δεν ευχαριστούσα στο σύνολο τους τα κοινοβουλευτικά κόμματα, ανεξαρτήτως των οποίων επιμέρους τοποθετήσεων, τα οποία ακριβώς έχουν συνταυτιστεί με τη θέση μας για την αναγκαιότητα να προχωρήσει αυτή η μεταρρύθμιση. Και βεβαίως να πω ότι η επίτευξη αυτού του σκοπού γίνεται υποχρεωτικά και πρέπει να γίνει μέσα και από την διενέργεια, τη διαφοροποίηση της διενέργειας των επερχόμενων εκλογών. Ποτέ δεν ήταν αυτός σκοπός για την κυβέρνηση να επεκτείνει θητείες ή να διαφοροποιήσει την εκλογική διαδικασία. Όμως είναι εντελώς απαραίτητο αυτό να συμβεί, γιατί πάρα πολύ απλά, εάν οδηγούμαστε σε εκλογές πενταετίας των ερχόμενων Δεκέμβριων, αυτό σημαίνει ότι οι εκλεγμένοι θα παρέμεναν στη θέση τους μέχρι το 2026, κάτι το οποίο ουσιαστικά και πραγματικά θα ακύρωνε τη μεταρρύθμιση, ενώ πρόσθετα θα μας δημιουργούσε ένα ξεκάθαρο πρόβλημα έναντι της δέσμευσης που έχουμε αναλάβει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι τον Μάιο του 2024 η μεταρρύθμιση θα πρέπει να είναι στη θέση της και να λειτουργεί κανονικά. Άρα θα αντιμετωπίζαμε και προβλήματα με το Ταμείο Ανάκαμψης και την εκταμείευση σημαντικότατων ποσών. Παρά τα αυτά, μέσα από την συγκεκριμένη διαδικασία την οποία μόλις έχουμε ολοκληρώσει, το απόγευμα η Βουλή, θέλω να ελπίζω, ότι θα δώσει θετική ψήφο στα τρία νομοσχέδια, και μακριά από τα όποιους προβληματισμούς και πιεστικά χρονοδιαγράμματα της εκλογικής διαδικασίας, όπως έχω πει και όπως ήταν η εισήγηση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, στις 30 του Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει ένας εντατικός διάλογος, ο οποίος εμείς έχουμε δηλώσει ετοιμότητα, μπορεί να είναι εξαντλητικός, ανεξαρτήτως ημερών, ανεξαρτήτως ωρών, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία. Και προσωπικά δηλώνω, πέραν από το γεγονός ότι της ικανοποίησης, δηλώνω αισιόδοξος ότι, γνωρίζοντας σε πολύ λεπτομέρεια, αν επιτρέψετε μου να πω, αυτά τα οποία εμφανίζονται ως τα σημεία τριβής, από την ώρα που επεδείχθη σε αυτόν τον βαθμό η υπευθυνότητα εκ μέρους των κοινοβουλευτικών κομμάτων για να ολοκληρώσουμε, και η βούλησή τους και η θέλησή τους για να ολοκληρώσουμε αυτόν τον τεράστιο έργο, είμαι βέβαιος ότι σε λίγο χρονικό διάστημα οι Κύπροι πολίτες θα μπορούν επιτέλους να έχουν στη διάθεση τους ένα νέο μοντέλο τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο θα μπορεί να τους προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στο χαμηλότερο δυνατόν κόστος, θα δώσει στους Δήμους αυτόν που τόσα χρόνια συζητούμε, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, θα υπηρετήσουμε με τις αλλαγές που γίνεται τη διαφάνεια. Μάλιστα. Και αυτά από τον Υπουργό Εσωτερικών πήραμε μια πολύ καλή γεύση, κύριε Αγγελίδη. Ένα τελικό σχόλιο σε σχέση με αυτό που είπατε, διότι μάλλον μας δώσατε και είδηση, δηλαδή ότι κάποιος μπορεί να προσφύγει μετά την παράταση της θητείας της υφιστάμενης Δημοτικής Αρχής, για παράδειγμα, για αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής εκτός της θητείας. Η οποία έγινε ως Δημοτική Αρχή, όχι η δύναμη της επιλογής του κυρίαρχου λαού, αλλά νόμου που αποφάσισε η Βουλή έξω από τις αρμοδιότητες και καταφαίρεση δικαιωμάτων από τον ίδιο τον κυρίαρχο λαό. Μάλιστα. Να το δούμε τι θα γίνει. Είχαμε βάλει και άλλα θέματα στην ατζέντα μας να συζητήσουμε. Μας διέκοψε ο Υπουργός. Χαλάλη όμως, γιατί είναι σημαντικό το ζήτημα. Καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Αγγελίδη. Να είστε καλά.
Λοιπόν, τώρα το προαναγγείλαμε νωρίτερα, πάμε να το συζητήσουμε. Έχουμε κάνει το Ρουσφέτη Επιστήμη στην Κύπρο και αυτό προκύπτει και από τις χθεσινές συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή. Το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι βουλευτές. Υπάρχουν συγκεκριμένα περιστατικά. Την ώρα που υπήρχε, χτίζονταν ο ένας μετά τον άλλον πολύ γρήγορα. Αιτήσεις για συντάξεις και επιδόματα περιμένουν μήνες μέχρι να εξεταστούν. Μας τα γράφετε και στη σελίδα μας στο Facebook. Ενώ στο κτηματολόγιο οι αιτήσεις μπορεί να πάρουν και χρόνια. Επίτροπος Διοικήσεως, η κυρία Λωτίδου μαζί μας. Γεια σας. Μαρία Στυλιανού Λωτίδου. Γεια σας. Καλό μας ημέρα.